Εγώ όμως θέλω να πω το εξής. Γιατί ορισμένες φορές χανόμαστε στη μετάφραση, ακριβώς γιατί η κρισιμότητα είναι αν θα περάσει το τάδε άρθρο ή το τάδε. Εμείς δεν είχαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα συγκυβέρνηση τριών κομμάτων ή και δύο κομμάτων μετά από εκλογές. Όποτε είχαμε συγκυβέρνηση το 89-90 και τώρα επί Παπαδήμου, είχαμε κυβέρνηση εν αναμονή εκλογών. Μετεκλογικά, με δύο φορές ψηφισμένο από τον κόσμο αυτό το σχήμα και όχι να δώσει πλειοψηφία απόλυτη σε κάποιο κόμμα, δεν είχαμε ποτέ. Εντάξει, άρα δεν είμαστε άπειροι. Δεν έχουμε παιδεία γύρω από αυτό. Είμαστε άπειροι. Είναι βήμα για να μου. Αλλά το συζητάνε τέσσερις μήνες πια. Είναι άπειροι. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στουρνάρας εκνευρίζεται με τον Κουβέλη, ο Κουβέλης με τον Στουρνάρα. Και ποιος έχει δίκιο στο συγκεκριμένο σημείο. Η ουσία είναι μία. Mm-hmm. Και την είπε η Δημοκρατική Αριστερά με τον τρόπο της. Ναι. Αυτή η διαφωνία, αυτή η ζήμωση, αυτό το αλαλούμ που βλέπουμε, mm-hmm. θα οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης, ναι ή όχι. Όχι. Γιατί πτώση της κυβέρνησης είναι και το να περάσει ίσως κάτι, να περάσει δηλαδή το νομοσχέδιο, λέμε εμείς, mm-hmm. σε ένα άρθρο ή οτιδήποτε, ναι. αλλά με σοβαρές απώλειες. Διότι αν στους τέσσερις μήνες έχει σοβαρές απώλειες και ένα κόμμα πει, εγώ σας λέω ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πηγαίνουν unblock. Δηλαδή τέτοιο πράγμα να πετύχει. Αν φύγει στην ουσία το κόμμα της Δημάρα από μια τέτοια κρίσιμη ψηφοφορία, είναι θέμα χρόνου από εκεί και πέρα το τι θα συμβεί. Κατά συνέπεια, δεν συζητάει κανείς παρά μόνο ένα πράγμα. Αν έρθουν ως έχουν αυτά τα μέτρα σε ένα νομοσχέδιο, θα πέσει ναι ή όχι η κυβέρνηση. Δηλαδή θα πέσει είτε τώρα είτε σε ένα μήνα, γιατί αυτό σημαίνει. Πάμε αυτό τώρα, ερώτημα, πάμε στη Βουλή, στο Χρήστο, γιατί η συζήτηση που κάνουμε έχει να κάνει με τα τρία κόμματα, μιλάμε για τη Δημάρ τόση ώρα, να δούμε λίγο το Πασόκ, μια κοινή δημοκρατία, παρότι είδαμε και αυτή να έχει τις διαφωνίες της, μιας λογικά μια. Να είναι η πιο ενωμένη ή η πιο αποφασισμένη, και είναι. Για να θυμηθούμε και παλιά συνθήματα. Χρήστο στο Πασόκ, περιμένω να πάρει ο κύριος Βενιζέλος το αεροπλάνο και εδώ θα σου πω και κάτι που το άκουσα ως απορία. Όποια υποχρέωση και αν υπάρχει, και υπάρχει υποχρέωση και σοβαρά ραντεβού για τον κύριο Βενιζέλο. Βλέπει τον κύριο Νταλάρα αύριο, δηλαδή έχει κύκλο επαφών, ο οποίος είναι σημαντικός. Είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση εδώ στη χώρα, που δεν φεύγεις, βρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, ήταν και ένα προγραμματισμένο, ήταν κάτι προγραμματισμένο πάντως το ταξίδι του κυρίου Βενιζέλο. Και πολλές μέρες, δηλαδή θα γυρίσει πάντων, την άλλη Τρίτη-Τετάρτη. Την Τρίτη, θα γυρίσει την Τρίτη ο πρόεδρος. Μια μέρα πριν, θεωρητικά. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι υπήρχε ανταλλαγή τηλεφωνημάτων και σημειωμάτων ενώ περίμενε ο κύριος Βενιζέλο στη Φραγκφούρτη να πάρει το αεροπλάνο για να φύγει για την Αμερική. Αναφορικά κυρίως με τα εργασιακά και το ραντεβού που έχει αυτή την ώρα που βρίσκεται. Από την κυβερνούσε και το φαξ. Μη μας θυμίζεις. Τι να σας πω, το ρεπορτάζ σας. Δεν μπορώ να μεταδώσω τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσω ότι μια ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η διαπραγματευτική ομάδα ουσιαστικά, βρίσκεται στο γραφείο του κ. Στουρνάρα. Είπαμε πριν ότι ένα από τα θέματα είναι τα εργασιακά. Ναι, αλλά κάνανε ανταρσία. Κάνανε ένα αντάρτικο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Απόντος του Βενιζέλου σήμερα. Ναι, ενώ παρόντες δεν κάνουν δηλαδή. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Σωστό και αυτό, σωστό. Κοίταξε, όλο το θάρρος που λένε, όλο το θάρρος. Αν το δούμε στην τυπική του μορφή, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν δίκιο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε το ΚΤΕ Οικονομικών, το εσωτερικό όργανο του ΠΑΣΟΚ, και αποφάσισε ότι θα πρέπει να κατατεθεί μια τροπολογία αναφορικά με τις αποκρατικοποίησεις, η οποία να λέει ότι γίνεται κύρωση της κάθε αποκρατικοποίησης από την Ολομέλεια της Βουλής. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το ΚΤΕ μερικές κάρτες, γιατί δεν τις βλέπεις εσύ. Γιατί έλεγε η Μαριάννα πριν ότι ακόμα και αν πήγαιναν unblock τα κόμματα να ψηφίσουν. Πάλι είχαμε θέμα, αλλά περιέγραφε και εκείνη και όλοι μας ότι το unblock δεν υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, είναι μια ξένη έννοια. Δείτε λοιπόν, Πάρης Κουκουλόπουλος, θυμίζω, στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου, δηλαδή ο πλαρχηγός στην εκλογή του. Φύλαξ, δουλευόμαστε μεταξύ μας, παραδώσαμε τη χώρα σε ένα μνημόνιο, εκχωρήσαμε τα θέματα ενεργειακής πολιτικής και δεν είδα να αντιδράτε. Λέει στους άλλους, σήμερα το μεσημέρι γίνεται αυτή η κουβέντα και κυρίως τον κύριο Μπόλαρη. Και του λέει ο κύριος Μπόλαρης, που είναι από την απέναντι πλευρά, αν νομίζεις ότι θα φοβηθούμε επειδή φωνάζεις, είσαι εκτεθειμένος. Όχι τυχαία έκφραση. Παρεμβαίνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν μπορεί η Βουλή να γίνει πλυντήριο, υπάρχουν αρμόδιες αρχές όπως η δικαιοσύνη και το ελεγκτικό συνέδριο για να κρίνουν τις αποκρατικοποιήσεις. Σε πολύ ψηλούς τόνους κάποια κομμάτια αυτής της συνεδρίασης του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Αϊδόνης, πρέπει να ενημερωνόμαστε, δεν μπορεί να ευνηδιαζόμαστε. Νιώθω ευθύνη για μια προηγούμενη περίοδο που συνένεσα με διαδικασίες λευκής εξουσιοδότησης. Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ και να δώσω καμιά λευκή εξουσιοδότηση τώρα.
Απλώς θέλω λοιπόν να σας πω, επειδή κάναμε πολλές ερωτήσεις στους βουλευτές μετά, είναι αυτό προφανώς και φαίνεται ότι μια πολύ μεγάλη ομάδα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ είναι σε αντίθετη φορά με την Ιπποκράτους και τις κεντρικές επιλογές του κυρίου Βενιζέλου. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι έλεγαν ότι είναι διαφορετικό το τι πιστεύουν κάποιοι για το Βενιζέλο ή το τι πιστεύουν κάποιοι για το σημερινό θέμα που είναι οι αποκρατικοποίησεις σε σχέση με τα μέτρα και την σωτηρία ή όχι της χώρας. Πάμε λοιπόν τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Γιατί υπήρχε παλιά ένα θέμα στην έκθεση, το έχουμε επικαλεστεί κανένα δύο φορές, που έλεγε των οικειών ημών επιπεπραμένων. Εμείς άδομεν. Και άδομεν, διότι καθόμαστε και βράζουμε στο ζουμί μας και κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση τώρα που λογικά θα πρέπει να φτάνει στο τέλος της η παρουσίαση που κάνει ο επικεφαλής της ομάδας των Ελλήνων, ο κύριος Τσακλόγλου, των Ελλήνων οι οποίοι πάνε στο Euro Working Group και παρουσιάζουν τα μέτρα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Θάνο Δημάδη στις Βρυξέλλες για να μας τα πει, γιατί αυτή την ώρα στην πραγματικότητα για πρώτη φορά επίσημα η ελληνική κυβέρνηση λέει ποια μέτρα θα πάρει. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε πληροφορίες και διαρροές και ενδεχομένως να έχουμε χάσει κρίσιμα κομμάτια. Φαντάζεσαι τον ιστορικό του μέλλοντος να λέει ότι η Ευρώπη αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι στην Ελλάδα ένα κόμμα διαφώνησε με το επίδομα γάμου? Όχι, αυτή είναι μια πλευρά. Φαντάζεστε και την Τρόικα να επιμένει στο επίδομα γάμου. Ναι. Και αυτό επίσης είναι εξίσου τραγικό. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε με τα εργασιακά να έχουν γίνει νούμερο ένα θέμα. Ας αναρωτηθούν στην κυβέρνηση πώς το διαχειριστήκαν αυτό το θέμα. Πώς φτάσαμε, ποια είναι η δική σου γνώμη? Νομίζω ότι έχει γίνει λάθος χειρισμός από την αρχή. Η κατάσταση αυτή ξέφυγε δίχως να μπορούν να τη μαζέψουν στη συνέχεια. Δηλώσεις επί δηλώσεων. Μοιάζει λίγο ιστορία με τις σημερινές δηλώσεις του κ. Στουρνάρα. Εγώ αν ήμουνα, δεν είμαι, πώς το λένε, ούτε ψηφοφόρος ούτε μέλος Δημάρ. Αν ήμουν όμως μέλος Δημάρ, θα ήμουν πάρα πολύ ενοχλημένος από τις σημερινές δηλώσεις του κ. Στουρνάρα. Υπάρχει μια διαχείριση των πραγμάτων η οποία είναι, πώς θα το πω, δεν ταιριάζει στην περίσταση. Δεν έχουν εμπειρία, εγώ το ξαναλέω, γιατί το ξεπερνάμε εύκολα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα. Ναι, αλλά να σταθούμε δηλαδή, λίγο. Οι γκάφες συμβαίνουν ή τα λάθη συμβαίνουν χωρίς να απηχούν πραγματικά και μια τελική πρόθεση. Ναι. Εδώ τώρα, το ερώτημα λοιπόν προς τον Θανάση είναι πού πάμε. Το ατύχημα όμως, ο κ. Στουρνάρας πρέπει να ξέρει το ατύχημα τι σημαίνει. Έτσι, το ατύχημα σημαίνει ότι αύριο το πρωί πάμε να βρούμε τις καταθέσεις μας στην τράπεζα και αυτές δεν υπάρχουν. Καλησπέριζω και τον κύριο Τσούκα, λιτό βουλευτή της Δημάρχου, που σε λίγο θα το θέσουμε τα ερωτήματά του. Γεια συνέχισε, Θανάση. Καλησπέρα σας. Σημαίνει ότι μία χώρα στην κυριολεξία καταστρέφεται και δεν πρέπει να ετοιμαστούμε να ζούμε με τη νέα πραγματικότητα των οδοφραγμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα θα γίνει Λίβανος, λυπάμαι, αλλά τα πράγματα εκεί θα οδηγηθούν. Αν λοιπόν ο κ. Στουρνάρας με την τόσο μεγάλη εμπειρία που έχει από το χώρο των επιχειρήσεων δεν μπορεί να το αντιληφθεί, λυπάμαι, αλλά εντάξει. Κάπου θα συνεχίσουμε. Κάτσε, να χανόμαστε μετά αυτό, λες η Ελλάδα θα γίνει Λίβανος και θα ζούμε στα οδοφράγματα ή με τα οδοφράγματα. Με ποιον στην κυβέρνηση? Άγνωστο. Άγνωστο. Α, θα γίνουν εκλογές, δεν γίνεται. Δηλαδή θα φτάσουμε σε κατάσταση νέων εκλογών. Κοιτάξτε, όσες εκλογές και να κάνουμε, οι εκλογές δεν φέρνουν στο τραπέζι φαγητό, δεν φέρνουν στους ανθρώπους μισθούς, δουλειά και ευτυχία. Δεν το λέει Καλογεροπούλου, αλλά θα το πω εγώ για να τη δώσω έναυσμα. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτά είναι σενάρια τρόμου. Δηλαδή ότι σενάρια το λέμε για να φοβήσουμε. Οι τράπεζες σήμερα είναι άδεια κουφάρια. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Χωρίς τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν υπάρχουν οι καταθέσεις μας. Αν το καταλαβαίνουμε καλώς. Το καταλαβαίνουμε, αλλά να σας ρωτήσω κάτι, γιατί και εγώ το ακούω αυτό το σενάριο και το ξέρω και το ζω και το πιστεύω. Αλλά με μία διαφορά. Εγώ, παρόλα τα αυτά, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο τα εργασιακά από την πλευρά της άλλης πλευράς, των διαπραγματευτών της Τρόικα, ετέθησαν κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφήνουν και κανένα περιθώριο φυσιολογικής αντίδρασης. Και εμένα που τα ακούω και που ξέρω ότι είναι παγωμένες, για παράδειγμα, οι οριμάνσεις της τριετίας, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ντε και καλά να μου κατσικωθεί και να μου φέρει με νόμο ότι δεν θα ξαναυπάρξει τριετία. Θανάση, δηλαδή, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ένα λεπτό να μας το απαντήσει. Να μας πει, έχουμε πει εδώ και μέρες. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ξεχνάμε το τι έχει να κοπεί. Ναι, τα εργασιακά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και πραγματικά κάποια είναι αδιανόητο το γιατί έπεσαν ξανά στο τραπέζι. Παρόλα αυτά όμως, γίνεται διαπραγμάτευση. Ξεχνάμε τι έχει μέσα το πακέτο.
τι θα ψηφιστεί. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι η Δημάρ κάνει ένα βήμα, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να δείξει ότι θέλει να είναι και κάνει δίπλα διαπραγμάτευση, στο, βρεσί, στον Ελένη, κόσμο Δημάρ, και το ένα και το άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα, εάν ψηφίσει το πακέτο, θα έχει ψηφίσει μα το πλέον επώδυνο πακέτο, το οποίο θα φέρει τον Έλληνα στη μεγαλύτερη εξαφλίωση στην οποία μπορεί να φέρει. Αλλά η Δημάρ κάνει διαπραγμάτευση, η κυβέρνηση κάνει διαπραγμάτευση, ο κύριος Βρούτσης κάνει διαπραγμάτευση. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάθουν πανικό επειδή γίνεται διαπραγμάτευση. Μέχρι την τελευταία το στιγμή βεβαίως να γίνεται διαπραγμάτευση. Το πανικό έπρεπε να τον έχουν πάθει εξ αρχής όταν συζητούσαν για όλα τα μέτρα. Δεν είναι, όπως είπε ο Θανάσης, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε για το επίδομα του γάμου. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι με σοβαρό. Με το μέτρο διαπραγματεύεσαι, δεν διαπραγματεύεσαι εσύ. Κόβονται συντάξεις, κόβονται μισθοί. Μέσα στο 12, 2.000 άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Μέσα στο 12. 2.000 άνθρωποι. Και καθόμαστε, άνθρωποι. Φυσικά. 2.000 λοιπόν, άνθρωποι και μόνο. Έχεις καταλάβει τι κάνετε στον ιδιωτικό τομέα. Από τους τραπεζοϋπάλληλους και από όλους αυτούς. Μόνο αυτό. Στο ιδιωτικό τομέα. Είμαστε στο 1,5%. Και 25.000 να τα θέσουμε αυτά. Να τα θέσουμε αυτά. Να τα θέσουμε αυτά στον κύριο Τσούκαλη. Γιατί κύριε Τσούκαλη, ένα ερώτημα που το έχουν πολλοί για τη Δημάρ, μετά θα βάλουμε και ερωτήματα για την Τρόικα, γιατί υπάρχουν και εκεί πολύ σοβαρά ζητήματα. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει δηλαδή, το λέω για να το έχουμε υπόψη μας μετά, ότι η Τρόικα, το βρίσκω αστείο, επιμένει σε αυτά τα εργασιακά, επειδή λέει πρέπει να φτιάξει μια έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και θεωρεί ότι για να είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος πρέπει να βάλουμε αυτά τα εργασιακά, δηλαδή το επίδομα γάμου και τις συλλογικές συμβάσεις. Και αν τα βάλουμε αυτά, λύθηκε το πρόβλημα, θα είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Όχι. Είναι προφανές ότι αυτό είναι μια υπερβολή. Απ' την άλλη, η Δημάρ έχει καταπιεί ό,τι τέλος πάντων υπάρχει μέχρι τώρα και διηλίζει τον κόνοπα. Τι λέτε γι' αυτό? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, κύριε Βαγγελάτε. Επειδή άκουσα και την κυρία Καλογεροπούλου, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μια σοβαρή, τεράστια ποιοτική διαφορά σε σχέση μεταξύ των δύο. Το μεν ένα που αναφέρεται στο θα πακέτο. Θα στοιχημάτιζα ότι ο κύριος Τσούκαλης έχει διπλή επιστροφή. Πρέπει να ακούει δύο φορές τον εαυτό του. Ελαφριά. Αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε λοιπόν για να τον. Όσον αφορά το πακέτο των μέτρων. Συνιστά την ψηφίδα της γενικότερης πολιτικής που ασκείται σε όλη την Ευρώπη. Ναι, για τη Δημάρ να μας πείτε τώρα, κύριε Τσούκαλη, για τη Δημάρ να μας πείτε. Για τη Δημάρ, αυτό το ερώτημα που το έβαλε η Ελένη και έχει δίκιο. Το λένε πολλοί. Ναι. Δεν σας ενοχλούν οι συντάξεις που κόβονται, λοιπόν, τα δώρα, οι μισθοί, οι έκτακτες φορές. Το επίδομα γάμου είναι όλη η ιστορία. Κύριε Βαγγελάτε, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, αυτό το σκληρό πακέτο, συνιστά την ψηφίδα της γενικότερης πολιτικής λιτότητας και κατάρρευσης οικονομικής που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι η αντιμετώπιση του αποτελεί, είναι καθήκον όλων των λαών του Νότου και στα πλαίσια της αλλαγή στο σχετισμό στην Ευρώπη. Το θέμα του πακέτου των εργασιακών σχέσεων, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι εφαρμόζεται δυστυχώς και με αυτόν τον τρόπο, τον πιεστικό, τον εκβιαστικό, μόνο για την Ελλάδα. Ουσιαστικά δηλαδή διατυπώνεται μία πρόταση σαν η Ελλάδα να εξακολουθεί να είναι το πειραματόζωο. Ωραία, κύριε. Να θυμίσω. Κύριε Τσούκαλη. Να θυμίσω κάτι. Ναι. Που είναι συμφωνούμε ουσιαστικό. Σε αυτό που λέτε. Ξαναβάζω όμως το ερώτημα. Μπροστά σε αυτό που μοιάζει να είναι πολύ μικρό μπροστά σε όλα τα άλλα που με γενναιότητα λένε κάποιοι, τα τρία κόμματα που συγκυβερνούν σήμερα δέχονται. Αξίζει να πάει χαμένο αυτό το πακέτο ή να καταρρεύσουν οι τράπεζες και οι καταθέσεις όπως λέει ο Θανάσης Μαυρίδης? Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι καθόλου δευτερεύον, γιατί η θέση που θα κρατήσει κάθε κόμμα σε αυτό το κεφαλαιόδους ζήτημα για μας ουσιαστικά προδιαγράφει το κοινωνικό μοντέλο που θέλουμε να οικοδομήσουμε σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε, το κοινωνικό μοντέλο δεν αλλάζει εύκολα. Ποιο κοινωνικό μοντέλο, σε ποια χώρα, κύριε Τσούκαλη? Κόβεται κατά 10% μπορεί αργότερα να τον αυξήσεις, αλλά το κοινωνικό μοντέλο που λέει ότι ο άνθρωπος ζει για να δουλεύει, σε αντίθεση με αυτό που λέμε εμείς, που πρεσβεύει η αριστερά ότι δουλεύει για να ζει, είναι κεφαλαιόδου σημασία. Αν και ζει, τώρα, γιατί και κοινωνικό μοντέλο σε ποια χώρα. Είναι αμφίβολο αν θα ζει. Δηλαδή, για να εργαστεί πρέπει και να ζει. Αλλά κόβοντας τους μισθούς και μένοντας τόσοι άνεργοι,
Τι να σας πω, κύριε Τσουκαλή. Ότι εσείς μιλάτε τώρα. Ναι, εντάξει, εγώ μιλάω, δεν, κύριε Τσουκαλή. Έχουμε καλή επαφή λοιπόν, με τον... Ακούστε. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη Δήμαρ ότι μέσα στη γενικότερη αναδιάρθρωση της Ευρώπης, η οποία θα είναι σύντομη ή αν δεν είναι σύντομη θα είναι καταστροφική, όλες αυτές οι πολιτικές λιτότητας θα αντικατασταθούν με πολιτικές ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε ως επιλογή είναι απλή, όσο και αν θέλετε κοινική. Ότι γνωρίζουμε ότι είναι βάρβαρα τα μέτρα, ότι είναι σκληρά τα μέτρα, αλλά αυτά είναι δυστυχώς για μας το διαβατήριο για να συμμετάσχουμε στο παιχνίδι της αλλαγής των ευρωπαϊκών σχεδίων. Βάλτε μία τελεία γιατί ο Θανάσης κάτι θέλει να πει. Αυτή είναι η επιλογή την οποία διατυπώνουμε. Να ακούσουμε και το Θανάση το Μαυρίδη. Είναι σωστή αυτή. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ με αυτή την άποψη ότι παίζουμε ένα παιχνίδι καθυστέρησης. Από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο μνημόνιο, ήταν σαφές ότι τα νούμερα δεν βγαίνανε. Και οι τεχνοκράτες επίσης το ξέρανε αυτό. Θα πείτε, είναι τόσο κοινικό το παιχνίδι. Είναι. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Όμως, εδώ έχουμε φτάσει πια στο μη περαιτέρω. Λόγω πολλών λαθών που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα προλάβουμε, γιατί συνεχίζοντας να παίζουμε με τη φωτιά, δεν αποκλείεται να καούμε, δεν αποκλείεται να έχουμε ατύχημα. Και βέβαια στην Ευρώπη, σε αντίθεση με αυτά που ενδεχομένως κυκλοφορούν στην αγορά, δεν θα είναι και πάρα πολύ, πώς θα το πω, δεν θα είναι βέβαια χαρούμενοι, αλλά δεν θα καταφέρουν. Έχουμε φτάσει και στο μια ψυχή που είναι να βγει ας βγει. Δηλαδή, με συγχωρείτε, να αντιστρέψω λίγο την προβληματική. Αλήθεια, γιατί δεν μεταφέρουμε και το πρόβλημα γενικότερα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Είναι η Ευρώπη έτοιμη αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί συνολικά το πρόβλημα και της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης? Για το επίδομα γάμου. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε. Για το επίδομα γάμου. Στην λογική του πιστολίου λοιπόν και εσείς. Όχι, μα δεν είναι πιστόλι. Μισό λεπτό. Δεν πάει έτσι. Δεν λέω για σας. Υπάρχει μια τρικομματική κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν το έχουμε καταλάβει εμείς που ασχολούμαι τα συνέχεια, το έχουν καταλάβει ξένοι. Αυτό προέκυψε από τις εκλογές. Δεν είναι μία κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι μόνο κομματική. Υπάρχει λοιπόν μία κυβέρνηση και ξέρουν πολύ καλά από κυβερνήσεις συνασπισμού. Η κυρία Μέρκελ, για παράδειγμα, ξέρει πολύ καλά τι τραβάει με τον κύριο Ρέσλερ. Δεν τη έρχεται καινούριο καπέλο. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει. Με το ίδιο της το κόμμα να δεις τι τραβάει λοιπόν, κάθε φορά. Και με το ίδιο της το κόμμα. Δεν είναι ξένοι ως προς τις διαφωνίες. Και επίσης εγώ επιμένω ότι είναι λάθος συνεχώς να λέμε ότι το πρόβλημα είναι αν εμείς στο τέλος θα υποχωρήσουμε, όταν ποτέ δεν μπαίνει το πολύ απλό. Καλά βρε αδερφέ, υποχωρήσαμε εδώ, αλλάξαμε εκείνο, κάναμε θυσίες, το είπε ο Πρωθυπουργός, η χώρα μάτωσε, οι άνθρωποι έχουν ματώσει, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν στοιχειώδη. Και εσείς από όλο το πακέτο των εργασιακών που εδώ υποχωρήσαμε, εδώ κάναμε, δεχτήκαμε εκείνο, δεχτήκαμε τα όρια αύξησης, προσπαθούμε δηλαδή. Θα μου κατσικωθείτε στο τέλος για την ορίμανση των τριατιών? Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν γίνονται και από εμάς κάποια πράγματα. Αυτό δεν είναι αντάρτικο. Ούτε μπορούν να μας κουνάει κάποιος συνεχώς, α δεν θα πάρεις τη δόση. Μα ας το σκεφτεί και ο ίδιος, θα ρίξει μια κυβέρνηση τρικομματική. Να ακούσουμε την απάντηση και μετά πρέπει να τον αφήσουμε να γυρίσει, έχει βγει από την εκκλησιακή γραμματεία. Παρασύρθηκα. Μου επιτρέπετε, κύριε Βαγγελίδη? Ναι, παρακαλώ, βεβαίως, κύριε Τσουκάλη. Ακριβώς. Επειδή είναι τρικομματική η κυβέρνηση, έθεσα έτσι χάριν, ας πούμε, της αφήγησης, ένα αντίστοιχο δίλημα σε ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και του είπα, εάν έθετε ως δίλημα η Τρόικα, να ονομαστεί Μακεδονία ή τα Σκόπια, ποια θα ήταν η στάση σου? Μου λέει, προφανώς θα αντιδρούσα. Ή αν ζητούσαν αυτό με τα νησιά των 150 μέχρι 150 κατοίκων να διάσουν. Προφανώς θα αρνιόμουν, να μου λέει. Δεν είναι και πάντως. Είναι προφανές. Δεν είναι αντιστοιχεία τέτοια, διότι στα οικονομικά την πολιτική της χώρας την έχουμε εκχωρήσει. Το ξέρουμε. Την κυριαρχία δηλαδή της Ελλάδας επί των οικονομικών της την έχουμε εκχωρήσει. Αν είναι να εκχωρήσουμε και την εδαφική κυριαρχία, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Έτσι. Κύριε Βαγγελάτε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το θέμα των εργασιακών καλύπτεται πλήρως από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από διεθνείς συνθήκες. Μάλιστα που έχουν αυξημένη τυπική ισχύ. Μα καλά, δεν είναι εργασιακό ότι θα δουλεύουμε δύο χρόνια παραπάνω για να πάρουμε σύνταξη την οποία δεν παίρνουμε κιόλας, η οποία δεν έχει δώρα ή ό,τι άλλο. Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι στο αυτό λέω, ότι ας τα δούμε όλα. Μην δούμε τα μισά. Έτσι. Είναι αρμοδιότητα της χώρας. Ιδίως ο ιδιωτικός τομέας. Λοιπόν, θα τη ρίξετε την κυβέρνηση ή όχι? Ο πολίτης αυτό θέλει να μάθει σήμερα.
θα τη ρίξετε την κυβέρνηση ή όχι. Γιατί αν μου πείτε όχι, θα σας πω, ναι, αλλά τι θα κάνετε με αυτά τα θέματα που διαφωνείτε. Το όχι και διαφωνώ δεν συνάδει. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα σας καθυστερήσω τότε λίγο για να δώσετε απάντηση, κύριε Τσούκαλη. Τρία λεπτά υπομονή να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να ακούσουμε την απάντηση, γιατί αυτό είναι και το κύριο ερώτημα. Το αν θα ρίξετε την κυβέρνηση. Και το... Σε τρία λεπτά. Έχουμε βγάλει τον κύριο Τσούκαλη, τον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, από τη συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας, αυτή την κρίση που εξελίσσεται τώρα. Και ο Θανάσης Μαυρίδης έβαλε το ερώτημα που είναι το πιο σοβαρό, κύριε Τσούκαλη. Θα ρίξετε την κυβέρνηση? Ευαγγελάτε, θα επαναλάβω στερεότυπα. Αυτό που λέει και ο Φώτης ο Κουβέλης, στην κυβέρνηση δεν μπήκαμε να δούμε τι συμβαίνει και αν δεν μας αρέσει να φύγουμε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το διακύβευμα, το τεράστιο διακύβευμα. Η Δημοκρατική Αριστερά ρισκάρισε όσο ποτέ άλλοτε και συμμετέχει σε ένα εγχείρημα πρωτόγνωρο για τη χώρα. Αυτό το επαναλαμβάνουμε και μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι το εξής. Σήμερα ο κύριος Τσακλόγλου διαπραγματεύεται στο working group. Κύριε Τσούκαλη, ελάτε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, αυτή την κοφτή που την ξέρετε και τη μιλάτε καλά. Είναι ένα απλό ερώτημα. Θα ρίξετε την κυβέρνηση? Συνάγω από την απάντησή σας, αλλά θα σας το πω για να μου πείτε αν κάνω λάθος, πως είναι όχι, δεν θα τη ρίξουμε. Σωστά? Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην τη ρίξουμε, αλλά όμως τα εργασιακά θα εμείνουμε. Αν λοιπόν τα εργασιακά εμείνει και η Τρόικα και πάμε στη Βουλή, βάζω ένα σενάριο τώρα, και ψηφιστούν τα εργασιακά, εσείς θα συνεχίσετε να στηρίζετε την κυβέρνηση που θα έχετε καταψηφίσει ένα βασικό, ένα θεμελιώδες μέρος εκείνων που εγκρίνει και υλοποιεί? Θα μου επιτρέψετε? Γιατί μετά θα πρέπει εδώ αυτό το οποίο έχετε καταψηφίσει να το υλοποιήσετε. Ακούστε. Μέχρι την τελευταία στιγμή, κύριε Βαγγελάτε, δεν θα αποκαλύψει η Δημοκρατική Αριστερά με κανέναν τρόπο και δεν θα απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση την οποία θέτεται. Μέχρι τώρα είμαστε κατηγορηματικοί ότι τα εργασιακά δεν τα ψηφίζουμε. Μέχρι τώρα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Μέχρι τώρα. Και προς την Τρόικα και προς όλα τα μέλη της Τρόικα στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο ζητάμε από την κυβέρνηση είναι αυτή η θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Να υποστηριχθεί αποσύσσωμη την κυβέρνηση. Μάλιστα. Και να μεταφερθεί ως θέση της Ελλάδας στην Τρόικα. Αυτό το τόσο απλό. Λοιπόν, νομίζω θα πρέπει να το αποδεσμεύσουμε. Δεν είναι η Δημοκρατική Αριστερά που ανθίσταται. Αυτό το οποίο πρέπει να μεταφερθεί έξω είναι ότι όλη η Ελλάδα ανθίσταται σε αυτόν τον παραλογισμό που θέτει η Τρόικα. Προφανώς. Λοιπόν, πολύ σωστό. Θα τον αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούκαλη. Εμείς θα μείνουμε για ένα τελευταίο ερώτημα. Να αφήσουμε να επιστρέψει στην κρίσιμη αυτή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Θα είναι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Γιατί η Τρόικα? Γιατί αυτή η επιμονή? Είναι τεχνοκράτες. Εγώ θα σας πω αυτό που πραγματικά έχω συναντήσει όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι πολιτικοί, είναι τεχνοκράτες. Η ευθύνη είναι δική μας, αλλά και της Ευρώπης, γιατί δεν βάλαμε έναν πολιτικό διάλογο πάνω από την διαπραγμάτευση των τεχνοκρατών. Τώρα ο κύριος Σαμαράς έχει αποκαταστήσει κάποιες γέφυρες επικοινωνίας. Ναι, αλλά τώρα μας τα βάζουν ένα-ένα παρά τις γέφυρες επικοινωνίας. Όχι. Και μας τα πετάνε στο τραπέζι. Είναι ένα συνολικό κλίμα. Δεν είναι το Φεβρουάριο. Βρε Μαριάννα μου, η ιστορία με τα επιδόματα, τις τριετίες και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι το Φεβρουάριο. Τώρα τα βάζουν. Όχι, δεν ανταλλάσσουν mail τις τελευταίες μέρες. Ανταλλάσσουν mail εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά σας λέω, εκεί πέρα στο Υπουργείο Εργασίας η κατάσταση ξέφυγε. Το θέμα είναι ότι το κλίμα μέχρι τώρα στην Ευρώπη δεν ήταν καλό. Και επειδή κάποιοι λέγανε εδώ πέρα, και τι έγινε, βρε αδερφέ, που δεν είναι καλό το κλίμα στην Ευρώπη, δεν μας ενδιαφέρει. Η Ευρώπη. Ορίστε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πας να ζητήσεις το ελάχιστο και δεν στο δίνουν, γιατί έχουν κουραστεί μαζί σου. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα δούμε μερικά άλλα θέματα και εμείς θα επιστρέψουμε λίγο πριν τις 8 με την σύνδεση κιόλας με τις Βρυξέλλες για να δούμε τι λέει αυτή την ώρα ο κ. Τσακλόγλου στο Euro Working Group. Δηλαδή, ποια είναι τα μέτρα, γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο τούτη την ώρα, να ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Πάμε τώρα να δούμε αυτά που έγιναν το πρωί εδώ στον Skype. Καλεσμένη στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Λιάνα Κανέλη. Σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, και ενώ η κυρία Κανέλη βγήκε για λίγο από το στούντιο, συντελεστές της εκπομπής Συντέλεια έκαναν μια φάρσα στην κυρία Κανέλη. Μια φάρσα ατυχή, η οποία προκάλεσε το ξέσπασμα της βουλευτού του
Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα δείτε τι ακριβώς συνέβη. Βρέθηκα με δύο γάντια μπουνιάς εδώ, της πυγμαχίας. Εάν αυτό είναι αστείο, γι' αυτό βγαίνω στον αέρα. Δεν είναι αστείο. Δεν είμαι Θεός. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, μα σε κανέναν, να αστειευθεί για τη βία. Όχι, 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 όχι. Κατέρευσα από την αντίληψη ότι οι συνάδελφοί μου, νέα παιδιά, πολλά από αυτά τα έχω διδάξει. Μπορεί να θεώρησαν αστείο κάτι τέτοιο. Βγαίνω και το λέω εγώ, είμαι υπόλογη απέναντι στο κοινό.